Ευρώπης και ήδη προχωράνε, πέντε μεγάλες χώρες της Ευρώπης, και ήδη προχωράνε στην επέκταση της συμφωνίας ή της δήλωσης, αν θέλετε, της Μάλτας. Δηλαδή για κατανομή των βαρών. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για μας. Άρα προχωράμε μπροστά. Και τρίτον, και τελειώνω, μια κουβέντα μόνο που είπατε για την ΑΣΟΕ. Κοιτάξτε, μην διεκδικείτε επιχειρησιακούς ρόλους, ούτε εσείς ούτε εγώ. Εγώ είμαι πολιτικός προϊστάμενος αστυνομίας. Η αστυνομία λοιπόν, τελειώνει κύριε Πρόεδρε, η αστυνομία λοιπόν ξέρει πολύ καλά και εμπιστεύουμε τους συνεργάτες μου, τους αξιωματικούς, πότε θα το κάνει αυτό και πότε θα επιβάλλει και πώς θα επιβάλλει την νομιμότητα. Να είστε βέβαιος για το εξής, κύριε Βελόπουλε, ότι η νομιμότητα μέρα με τη μέρα επιβάλλεται και όλα τα πανεπιστήμια και όλοι οι χώροι της Αθήνας, όλα τα κέντρα των πόλεων θα καθαρίσουν και θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες. Αυτό να το ξέρετε. Είναι ο λόγος μου σε εσάς. Κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι θα μπορούσατε όλα αυτά να τα πείτε στην δευτερολογία σας και να μην αφαιρέσετε χρόνο από βουλευτές. Λοιπόν, τον χρόνο έχει η κυρία Θανασίου από την Ελληνική Λύση και να ετοιμάζεται η κυρία Δεμοπούλου από το ΜέΡΑ25. Για 5 λεπτά. Κυρία συνάδελφε, πριν σας δώσω το λόγο, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή ανακοίνωση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα πάνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξαναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος 40 μαθητές και μαθήτριες και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Οβριάς Αχαΐας. Η Βουλή σας καλωσορίζει. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για 5 λεπτά. Κύριε Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, συζητάμε σήμερα ένα νομοσχέδιο που αν και θεωρητικά ενσωματώνει κοινοτική